Γεια σας παιδιάς, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα δοκιμάσουμε διάφορα γλυκίσματα από την Ανατολή. Αν σας αρέσει το βίντεο βέβαια, πατήστε ένα like, ένα subscribe και μην ξεχνάτε το καμπανάκι για νέες ειδοποιήσεις. Λοιπόν, σήμερα τα γλυκίσματα που έχουμε είναι από Ταϊλάνδη, Ιράν και Πακιστάν. Συν θα κάνουμε ένα challenge που θα το κάνω μόνος μου στο τέλος που θα δοκιμάσω με τα γλυκά, που θα δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα. Τι είναι? Είναι καυτερή πιπεριά. Δεν ξέρω πόσο καυτερή είναι, δεν γράφει. Θα το δούμε στο τέλος. Θα δοκιμάσω ένα ολόκληρο κουταλάκι του γλυκού. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα υπόλοιπα, με τα γλυκά μας. Να ξεκινήσω από... Από πού να ξεκινήσω, είναι όλα τόσο συχαμένα. Θα ξεκινήσω από ένα πακιστανικό, από ένα πακιστανικό γλύκισμα. Λέει ακατέργαστο ζαχαροκάλαμο. Είναι αυτά εδώ πέρα, τα έχω και κανένα μήνα στο σπίτι, ελπίζω να μην έχουν πάθει κάτι. Ο Θεός βοηθός. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχω φέρει το ψαλίτις μου. Πάμε να τα δείξουμε. Λοιπόν, τι γράφει καταρχάς? Ακατέργαστο ζαχαροκάλαμο. Ακατέργαστο ζαχαροκάλαμο, δεν λέει τίποτα άλλο. Είναι απλό παιδιά. Για να δούμε, τι θα δούμε. Ωραίο ψαλίτις. Δεν πρόβει, καλά. Δεν πειράζει. Δεν φαντάζομαι ότι αυτή η βρώμα βγήκε από αυτό το σακουλάκι. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Όχι ρε παιδιά. Τι είναι αυτό? Παιδιά βρωμάει. Μαμά! Μαμά! Είναι αυτό. Τραγικό. Μη φας. Γιατί? Βρωμάει. Έχουμε κλαρόστοπα. Μη το φας, Δημήτρη. Τα είχες έξω το ψυγείο και δεν ξέρω τι είναι αυτά. Θα πάθεις τίποτα. Στο λέω. Μη το φας. Μου έχει μια τρίχα επάνω. Δημήτρη. Τραγικό. Σε παρακαλώ, φέρ' το εδώ πώς είναι. Κάτω μια καταγωνιά να δούμε πώς είναι. Καμία καλή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ ρε παιδάκι μου τώρα. Είναι βρωμάει παιδί μου. Tragic. Όχι. Όχι. Όχι, όχι, είναι σαν ζάχαρη. Βοδύλαυλο βρωμάει. Πέτα το όπως είναι. Τι είναι αυτά παιδί μου, γιατί έπρεπε να τα πάρεις στο ψυγείο, τώρα θα κάτσεις να δοκιμάσεις πράγματα, θα πάρεις τίποτα. Φύγε τώρα! Συνεχίζουμε παιδιά, πόρτα και την πουπού έξω. Ναι, αλλά αυτά θα είναι στο YouTube μητέρα. Βεβαίως σε παρακαλώ. Εάσου. Απολύψου. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι το βλέπω από την εικόνα, μοιάζει σαν το καζάν τυπί. Λέει εδώ ότι είναι χαλέμ και συστατικά έχει μέσα σόγια, σιτάρι, αλάτι, κανέλα και φυτικό έλαιο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι, το ανοίγω. Το ανοίγω, έχει εδώ πάνω ζάχαρη από ό,τι βλέπω. Ζάχαρη με κανέλα πρέπει να είναι αυτό. Δεν το είχατε αυτό στο ψυγείο, λέω ότι λίγη τάξη το 18, οπότε δεν έχουμε θέμα. Παιδιά, αυτό που έφερα πριν κοντεύω να κάνω με το δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχει μέσα κανέλα. Μυρίζει πολύ ωραίο αυτό, πάλι καλά. Για να το ανοίξουμε να δούμε τι είναι. Σε κονσέρβα από ό,τι βλέπετε. Όχι, τα έκανα όλα χάλια. Αλίμονο. Λοιπόν. Σαν ζελές είναι, παιδιά. Δεν μπορώ να το ανοίξω και όλο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα είναι, δείτε το. Θα το βάλουμε κανελίτσα. Θα το ολοκληρώσουμε. Χαλέμ, λοιπόν. Αυτό είναι από πού είναι? Είναι από το Ιράν.
απέσιο. Είναι σαν τέτοιο. Πω σάρι ζόγαλο με παιδική τροφή. Σκουπίδια. Δεν μπορώ, συγγνώμη, παιδιά. Δεν το περίμενε τόσο απαράδεκτα. Ήξερα ότι δεν θα είναι ωραία, αλλά τόσο απαράδεκτα δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, αφήστε το κι αυτό. Πάμε στο επόμενο. Αυτό εδώ πέρα λέει ότι είναι ταμαρίν. Λοιπόν, λέει πάστα ταμάριντος, είναι από το φυτό το ταμάριντο που έχουμε και στην Ελλάδα αυτά που βρωμοκοπάνε, κάτι δέντρα που έχουν αυτά τα μακρουλά, να αυτά εδώ πέρα, αν τα έχετε παρατηρήσει. Και λέει ότι έχει συστατικά ταμάριντος 90%, νερό, αλάτι, διατηρείται σε περιβάλλον ξηρό και δροσερό. Η ημερομηνία λέει ξαναγραφτεί στη συσκευασία, εισαγωγέας. Δεν λέμε την εισαγωγέα. Πάμε να δούμε τι γεύση έχει. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι απαράδεκτο και αυτό. Βρωμοκοπάει, σαν ψαροτροφή, πάρα πολύ ωραία, είμαι έτοιμος και γι' αυτό. Πάστα σκατούλες. Ξίδι είναι αυτό, ρε! Σκετοξίδι είναι! Πω! Ξίδι! Πάμε τώρα σε ένα άλλο, απαράδεκτο όπως βλέπετε. Πάμε σε ένα άλλο, είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό νομίζω θα είναι το πιο ωραίο από όλα, ελπίζω Παναγιά μου. Σαν κινέζικο φαίνεται, δεν είναι κινέζικο. Είναι από το Ιράν και αυτό. Και λέει ότι είναι πιστι... Τι λέει? Πεστίλι μήλου και ροδιού. Σαν ζελές πρέπει να είναι, σαν ζελεδάκια πρέπει να είναι αυτά τα... φαντάζομαι. Τι είναι αυτά τα ζουμιά? Τι είναι αυτά? Έγινα χάλια. Πού είναι η παραγωγή να με βοηθήσει? Βοήθεια! Α, είναι ανοιχτό. Λοιπόν, μήλο και ρόδι λέει. Για να δούμε. Κοιτάξτε πόσο λεπτό είναι φλούδα. Σαν μαρμελάδα είναι αυτό, σε συμπυκνωμένη, έτσι, σαν πάστα. Ωραίο αυτό. Approved, ωραίο. Πάμε και στο τελευταίο, να κάνουμε το challenge. Το έχω έτσι μέσα το challenge, γιατί και αυτό το πήρα από το ίδιο μαγαζί μαζί με τα υπόλοιπα. Και πρώτος είπε... Φτιάξου μια από το άλλο. Μισό λεπτό. Cut. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στο challenge, λοιπόν, να δούμε τι θα δούμε. Ελπίζω να μην καίει πάρα πολύ. Θα φάω μια κουταλιά του γλυκού, όχι της σούπας. Λοιπόν, να διαβάσω, δεν έχει πουθενά ελληνικά εδώ, ούτε αγγλικά. Τίποτα, δυστυχώς, που είναι φτιαγμένο, λέει. Αυστρία. Αρέστε. Συστατικά, κόκκινη πιπεριά, τσιλί, 86%. Τι βάψαμε. Επιτραπέζιο, αλάτι, ρυθμητής οξύτητας, ναι. Μάλιστα, δεν λέει κάτι άλλο. Και μόνο που το μύρισα, κάηκα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα καυτερά, να σας πω. Τα συχαίνομαι. Για να δοκιμάσουμε. Και ο Θεός βοηθός. Δεν θα φάω ένα ολόκληρο κουταλάκι. Να τόσο, γιατί παιδιά πρέπει να καίει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ένα. Δύο. Όχι, καίει πολύ. Θα πεθάνω. Βοήθεια. Ένα, δύο, τρία. Τώρα καίει. Εντάξει, περίμενα, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Εντάξει, τα καταφέραμε. Καίει, αλλά όχι σε βαθμό να λιποθυμήσεις κιόλας. Ευτυχώς δεν κάηκα πολύ, δόξα τω Θεώ. Θα το δώσω σε κανέναν φίλο μου που του αρέσουν τα καυτερά. Ξέρω και κάποιον έχω στο μυαλό μου. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε.
Αν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε, τα like, τα subscribe και τα καμπανάκια. Μην τα λέω κάθε φορά και σας κουράζω και εσάς και εμένα, αλλά να με ακολουθήσετε στο Facebook και έκανα καινούρια σελίδα, Τσέντε The Real. Πηγαίνετε να με ακολουθήσετε εκεί, θα κάνουμε και πολλά live και πολλούς διαγωνισμούς έρχονται. Μείνετε συντονισμένοι, οπότε Τσέντε The Real, η νέα σελίδα στο Facebook. Να με ακολουθήσετε στο Instagram, Snapchat και Twitter. Αυτά από μένα, παιδιά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.